Πρώτο στάδιο για σήμερα, πρέπει να ξεφλουδίσουμε τις ντομάτες μας. Σήμερα θα σας δείξω δύο τεχνικές και πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να τις κάνετε σωστά και να μην αποτυχάνετε ποτέ στη ζωή σας. Okay. Έχω τρεις ντομάτες. Τις δύο θα τις ξεφλουδίσω με τον παραδοσιακό τρόπο και τη μία αυτή την κακομοίρα θα την ξεφλουδίσω με έναν έτσι λίγο παράδοξο, οπότε την αφήνω στην άκρη. Να θυμάστε ότι έχω και δεύτερο τρόπο για να ξεφλουδίσω ντομάτες. Λοιπόν, αυτό μένει στην άκρη και πάμε σε αυτές τις ντομάτες που έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα μαχαίρι και να βγάλουμε το κοτσανάκι που υπάρχει πάνω από την ντομάτα. Εδώ. Κοιτάξτε. Βγάλαμε το κοτσάνι και στη μία και στην άλλη. Και μόλις βγάλουμε το κοτσάνι, γυρνάμε από την ανάποδη πλευρά και θα κάνουμε ένα σταυρό. Εδώ, κοιτάξτε. Δεν θα πιέσουμε το μαχαίρι μας βαθιά. Ίσα-ίσα θέλουμε να χαράξουμε τη φλούδα από πάνω. Το είδατε? Τέλεια. Πάμε και εδώ ακριβώς το ίδιο πράγμα. Χαράσουμε εδώ και χαράσουμε και εδώ. Το κάναμε σωστά? Δεν κάναμε κάτι δύσκολο. Τώρα, για να ξεφλουδίσουμε τις ντομάτες μας, πρέπει να έχουμε δύο πράγματα στα υπόψη μας. Πρώτον, πρέπει η κατσαρόλα μας με το νερό που βράζει να βράζει πραγματικά. Βράζει? Βράζει. Βράζει, αλλά δεν βράζει πολύ δυνατά. Θέλουμε πραγματικά να κοχλάζει 100%, δηλαδή πρέπει να φτάσει 100 βαθμούς. Λιγότερο από 100 βαθμούς δεν μας κάνει. Και το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι πριν ξεκινήσουμε να ξεφλουδίσουμε τις ντομάτες μας, να έχουμε έτοιμο ένα μπολ με πάγο και νερό. Έχουμε μπολ με πάγο? Έχουμε. Νερό όμως δεν έχουμε. Γιατί όμως? Τώρα θα σου πω γιατί. Λοιπόν, γεμίζουμε νεράκι. Εδώ, τέλεια, και τι γίνεται. Θα εξηγήσω πριν τη διαδικασία τι θα κάνουμε, γιατί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί θα χαλάσουν οι ντομάτες. Αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε τις ντομάτες και θα βουτήξουμε στο καυτό νερό. Τι θα γίνει? Εξωτερικά η ντομάτα θα φτάσει 100 βαθμούς στιγμία, σωστά? Ναι. Σωστά. Οπότε μετά από 10-15 δευτερόλεπτα η φλούδα θα είναι έτοιμη για να βγει, αλλά δεν θα έχει ψηθεί καθόλου η ντομάτα. Οπότε πρέπει με το που τις βγάλω κατευθείαν να τις ρίξω σε κρύο νερό για να σταματήσει η θερμοκρασία να πηγαίνει απ' έξω προς τα μέσα και να μαλακώσει τις ντομάτες και να τις ψήσει. Το καταλάβαμε? Ναι. Okay. Γιατί άμα τις κάνω σωστά τη διαδικασία της ντομάτες και τις ξεφλουδίσω και τις αφήσω στην άκρη, μετά από περίπου 5-10 λεπτά η ντομάτα θα λιώσει και θα γίνει σάλτσα. Θα αρχίζει το εξωτερικό να μαλακώνει και ουσιαστικά θα χαλάσει η ντομάτα. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξω, το τρίτο μάλλον, είναι ποτέ μα ποτέ να μην βάζω πολλές ντομάτες μαζί μέσα στην κατσαρόλα να βράσουν. Γιατί? Γιατί θα πέσει πολύ η θερμοκρασία. Οπότε, βάζω 2-3 ντομάτες μέσα, τις πετάω μετά μέσα στον πάγο και μετά βάζω άλλες 2-3. Άμα έχω 10 ντομάτες να ξεφλουδίσω, δεν τις βάζω ποτέ όλες μαζί, γιατί θα πέσει η θερμοκρασία και ουσιαστικά δεν θα γίνει καθόλου σωστά η διαδικασία. Οπότε, ρίχνω τις ντομάτες μου μέσα, εδώ. Φροντίζω να είναι βυθισμένες μέσα στο νερό και όπως βλέπετε στιγμία με το που έριξα τις ντομάτες κατευθείαν σταμάτησε το νερό να βράζει γιατί έπεσε η θερμοκρασία. Αυτό που σας λέω είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ρίξουμε πολλή ποσότητα από ντομάτες μέσα γιατί όντως δεν θα γίνει σωστά η διαδικασία. Λοιπόν, με το που δούμε σιγά σιγά να φεύγει η φλούδα από την ντομάτα και θα το δούμε εκεί πέρα που τη σταυρώσαμε, σημαίνει πως και οι ντομάτες μας είναι. Βλέπετε? Έφυγε ήδη μόνη της. Οπότε σημαίνει ότι η ντομάτα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Αφήνουμε περίπου 10-15 δευτερόλεπτα όπως σας είπα και κατευθείαν βγάζουμε την ντομάτα, τη βάζουμε μέσα στον πάγο, γρήγορα να κρυώσει και βγάζουμε την ντομάτα, τη βάζουμε γρήγορα μέσα στον πάγο, γρήγορα να κρυώσει. Αυτό ήταν. Κοιτάξτε τώρα εδώ, με το που την έβαλα στο κρύο νερό, το μόνο που έχω να κάνω είναι να σηκώσω και να πιέσω λίγο και η φλούδα φεύγει από μόνη της. Το βλέπετε? Εδώ. Ξαναβάζω πίσω το νεράκι γιατί είναι ζεστή. Και παίρνω την επόμενη, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πιέζω λίγο με τα χέρια μου και η φλούδα φεύγει από μόνη της. Σε αυτό το σημείο έπρεπε να έχεις χειροκροτήσει ήδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το νεράκι εδώ θα συνεχίζω να το βράζω γιατί θα χρειαστώ μετά συνέχεια το ίδιο νερό για να κάνω το λάδι βασιλικού. Γιατί θα κάνουμε και λάδι βασιλικού σήμερα. Είναι πολύ γκουρμέ σήμερα το μάθημα. Οπότε οι ντομάτες μου είναι εδώ και θα σας δείξω το δεύτερο τρόπο για να μπορέσετε να ξεφλουδίσετε μία ντομάτα. Ο δεύτερος τρόπος είναι με το φλόγιστρο. Πολύ απλά παίρνω ένα πιρούνι και βουτάω το πιρούνι. Πρώτα πρέπει να βγάλω αυτό εδώ. Σω. Μπράβο, ωραία. Βουτάμε το πιρούνι μας εδώ. Και έχω μία ωραία ντομάτα πάνω σε πιρούνι. Σωστά. Μπορώ να τη φάω? Θα μπορούσα. Η κλασική ντομάτα πιρουνάτη που σερβίρεται παντού. Αλλά εγώ τι θα κάνω? Θα πάρω το φλόγιστρο.
και θα την κάψω. Κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία, απλά αντί να χρησιμοποιήσω νερό, χρησιμοποιώ φλόγιστρο. Είναι καλύτερος αυτός ο τρόπος, γιατί η ντομάτα μου σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν φτάνει θερμοκρασία μέχρι μέσα. Βγάζω αυτές που είναι έτοιμες και κλασικά όπως θα έκανα και πριν, βάζω μέσα στο νερό και ξεφλουδίζω με τα χέρια μου. Και εδώ πέρα έπρεπε πάλι να χειροκροτήσεις. Είναι πολύ κρύο το νερό και κρύο σαν τα χέρια μου. Να σου πω ότι ο τρόπος με το φλόγιστρο είναι ο καλύτερος που υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος. Και η μαγιά ποια είναι, ότι έχει και μία ελαφριά καπνιστή γεύση. Έτοιμη και αυτή η ντομάτα. Αυτές οι ντομάτες που έχουμε ξεφλουδίσει, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε μία άλλη φορά. Οπότε, με το που ετοιμάσουμε τις ντομάτες, πάντα μα πάντα, φροντίζουμε να βάλουμε χαρτάκι από κάτω. Εδώ. Και δεν το λυπόμαστε. Θα βάλουμε αρκετό. Εδώ. Οι ντομάτες πάντα κοιτάζουν από αυτή την πλευρά προς τα κάτω. Εδώ, τέλεια. Τυλίγουμε με μία μεμβράνη και έχουμε ξεφλουδισμένες ντομάτες στο ψυγείο μας ανά πάσα στιγμή όταν θα χρειαστούμε. Άλλο ένα χειροκρότημα. Μπράβο, Άκη. Μπράβο. Ευχαριστώ, παιδάκια μου. Λοιπόν, αυτές πάνε στο ψυγείο. Ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες με δύο τρόπους. Πρώτος τρόπος. Αφαιρούμε με ένα μαχαίρι το κοτσάνι από τις ντομάτες. Γυρίζουμε από την ανάποδη πλευρά και χαράσουμε ελαφρώς, κάνοντας έναν σταυρό στη φλούδα από πάνω. Βουτάμε τις ντομάτες σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει για 10 με 15 δευτερόλεπτα. Μόλις αρχίσει να βγαίνει η φλούδα στο σημείο που τις χαράξαμε, τις βάζουμε κατευθείαν σε ένα μπολ με νερό και πάγο, τις βγάζουμε και τις ξεφλουδίζουμε εύκολα, πιέζοντας με τα χέρια. Δεύτερος τρόπος ξεφλουδίσματος. Αφαιρούμε το κοτσάνι από την ντομάτα και καρφώνουμε ένα πιρούνι στην πλευρά από το κοτσάνι. Καίμε περιμετρικά την ντομάτα με ένα φλόγιστρο και τη βουτάμε στο μπολ με το νερό και τον πάγο. Μόλις κρυώσει, την ξεφλουδίζουμε με τα χέρια. Απλώνουμε σε ένα πιάτο απορροφητικό χαρτί, τοποθετούμε τις ξεφλουδισμένες ντομάτες με την πλευρά που ήταν το κοτσάνι προς τα κάτω. Τις καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και τις βάζουμε στο ψυγείο. Αυτοί οι δύο ήταν οι καλύτεροι τρόποι για να μπορέσετε να βγάλετε τη φλούδα από την ντομάτα σας. Συγχαρητήρια. Είστε expert.